centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Ήταν αυτή η εβδομάδα, επειδή ξεκίνησε με την υπόθεση του Αλκιβιάδη Στεφανή, ξέρετε, πήρε πανελλαδικές διαστάσεις. Δεν συμβαίνει κάθε χρόνο με το Βίτσι αυτό, αλλά φέτος συνέβη. Ναι, θα σας πω, επιτρέψτε μου να μετακυλήσουμε σε κάποιο άλλο επίπεδο. Ο κύριος Τζατζόπουλος, γιατί... να πω για τους ακροατές μας ότι είναι πρόεδρος των Αποστράτων, της Ένωσης Αποστράτων Καστοριάς. Να μετακυλήσουμε κάπου αλλού το επίπεδο της, επιτρέψτε μου, της συζήτησής μας και να πούμε γιατί μιλάμε για τις ψυχές αυτών που χάθηκαν, όλων αυτών που χάθηκαν, και επειδή η στρατιωτική, εμείς η αναποστρατεία, μπορεί να μην φοράμε τη στολή αλλά δεν τη βγάλαμε, έχουμε έναν λόγο διαφορετικό, μιλώ σε προσωπικό επίπεδο αν θέλετε, ας χρησιμοποιώ πρώτο πληθυντικό πρόσωπο. Και βασικά και η στρατιωτική, ξέρετε, δεν είναι και καλή πολιτική. Δεν κάνουν για την πολιτική. Είναι άλλη η αποστολή τους. Σήμερα λοιπόν, κύριε Νατσούλη και αγαπητοί μου, πόσο αβοήθητος είναι ο πλανήτης μας. Ας δούμε αλλιώς το θέμα και θα φτάσουμε επακριβώς, μην ανησυχείτε. Αβοήθητος ο πλανήτης, γιατί άκουγα και για την εκπαίδευση πολλά πράγματα. Ναι. Με μια αίσθηση αόρατης απειλής. Μα και πόσο πικραμένη, θα έλεγα, και με έκβηλη την αγωνία και την αβεβαιότητα στα μάτια όλων η πατρίδα μας. Ξέρετε, η άκρατη τεχνολογική εξέλιξη, να τα έχουμε αυτά κατά νου και οι μεγαλοσχήμονες που θα έρθω παρακάτω, η άκρατη λοιπόν τεχνολογική εξέλιξη και ο εγκλωβισμός, ναι, ας το ακούσουν και όλοι, οι ιερωμένοι και εμείς, της ανθρώπινης πίστης και ελπίδας στον κόσμο της προόδου, έφερε μια κοσμική, ηλική και χωρίς Θεό ελπίδα. Ναι, αυτό το βιώνουμε. Ένας Θεός χωρίς ελπίδα, χωρίς μέλλον, έφερε έναν αθεϊσμό πάντοτε χωρίς Θεό. Ξέρετε, το πνεύμα, κύριε Νατσούλη και αγαπητοί μου, ήταν κάποτε Θεός. Μετά έγινε άνθρωπος και σήμερα κατήντησε όχλος. Δεν θα έπρεπε λοιπόν τις μέρες αυτές αυτό το μνημόσυνο στις ψυχές αυτών που θυσίασαν ό,τι πολύτιμότερο, τη ζωή τους. Για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι, αν θέλετε να κοκορομαχούμε μεταξύ μας και να καπηλευόμεθα, να καπηλευόμεθα το αίμα που πρέπει να το ακολουθάμε, να ακολουθάς κάθε τι που γράφεται με αίμα, έλεγε ο φιλόσοφος. Και μάλιστα το αίμα αυτό είναι αίμα πατρίδας. Και είναι πάντα κόκκινο, δεν είναι ούτε μαύρο ούτε μπλε. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω πώς και τι δημιουργήθηκε. Και η ένωση μπορείτε να μας δώσετε μια εξήγηση τι ακριβώς έγινε τώρα εδώ. Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών, ναι, πάντοτε και από το μικροφόνο του δικού σας και από τον άλλο συναδέλφων σας, τουλάχιστον από όσο θυμάμαι και επιτρέψτε μου, είμαι στο χώρο αυτών της ενώσεως εδώ στο παράρτημα, είχε πάντοτε την ενωτική επί της ουσίας διάθεση. Αυτό να σας πω ότι το τόνισε και με συνομιλητές μας. Δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να το έχω πει και στον... Και, παλότερο, και στον κύριο Μωυσίδη, ναι, και στον κύριο Γκανάτσιο, πρέπει να το έχω πει ότι το επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο ότι είναι μνημόσυνο για όλους. Και από εδώ και από εκεί. Ναι, εκεί πάνω είπα και στους συνεργάτες. Και ότι τους προσκαλέσατε και φέτος, και πέρσι θυμηθήκαμε. Τους προσκαλέσατε και πέρσι να έρθουν και της άλλης πλευράς. Ναι, πάντοτε, πάντοτε, ναι, η Ένωση Αποστράτων, έτσι, πάντοτε, προσκαλεί. Προσκαλεί όλους τους Έλληνες σε ένα μνημόσυνο, γιατί εκεί πέσανε κορμιά και από τις δυο πλευρές. Η μεν πολεμώντας στους νόμους πειθόμενοι της πατρίδας. Και όπως είπα πολλές φορές, επιτρέψτε μου, το πρώτο πρόσωπο δεν έχει έννοια να γίνω στρατηγός. Είναι σχήμα λόγου, μακάρι να μπορούσα να το πω διαφορετικά. Οι άλλοι πειθόμενοι στον νόμο της καρδιάς τους. Και προδόθηκαν. Τουλάχιστον αυτό έδειξαν τα γεγονότα της πτώσης του πρώην Σοβιετικού μπλοκ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, ξαφνικά νομίζαν ότι ανεκάλυψαν κάποιοι το αεκίνητο τετάρτου είδους ή και κάθε χρονιά και νομίζουμε ότι κάτι έγινε. Η Ένωση Αποστράτων είναι σαφής από την πρώτη στιγμή.
Και το είπα και σε εσάς, off the record, τηλεφωνικά. Γιατί έχω και ένα ελάττωμα, σκέφτομαι φωναχτά. Ότι εδώ δεν θα έρθει ο κύριος Στεφανή. Ναι, το πώς διέρευσε δεν το γνωρίζω. Αυτό μου το είπατε, από, ναι. Γιατί κανονίζαμε τις εκπομπές αυτής της εβδομάδας, ναι, για το ποιοι θα μιλήσουν για αυτό το θέμα. Και μου είπε ότι δεν θα έρθει τελικά ο κύριος Στεφανής. Και σήμερα ανακοινώνεται από τον κύριο Βελίδα, δεν θα έρθει. Ναι. Ποτέ δεν, να το πω εντός εισαγωγικών, φλερτάρισε να έρθει εδώ. Πηγαίνει στην επίσημη εκδήλωση. Δεν φλερτάρισε, καταλαβαίνετε πώς το λέω. Πηγαίνει στην επίσημη εκδήλωση που είναι στο γράμμο. Η έννοια, ναι, της επίσημης, όπως έχουμε ξαναπεί, δεν είναι, ας μου βρουν κάποια λέξη άλλη να τη χρησιμοποιούμε. Είναι ότι όταν πέρσι ήταν επίσημη στο Βίτσι, εδώ έρχεται ο πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων. Και στον γράμμο πηγαίνει ο αντιπρόεδρος. Εφέτος θα έρθει εδώ ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων και στο γράμμο θα πάει ο πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων. Από εκεί και πέρα, το γεγονός στη δημοσιογραφία, το έχω ξανατονίσει, είναι ιερό. Το σχόλιο είναι ελεύθερο. Εμείς λοιπόν ως στρατιωτικοί δεν θα εμπλακούμε στον σχολιασμό όλων αυτών. Των πολιτικών, πολιτικών μηχανισμών, εννοείται. Ναι, εμείς θα εμπλακούμε, ναι, μόνον στην ανδρεία που πρέπει να υπάρχει στις ψυχές όλων μας. Δεν υπάρχει κανένα μίσος, κανένα ρεβανσισμός, κανένας ρεβανσισμός από πλευράς μας. Αλλά και από την άλλη πλευρά θα πρέπει να πισθούμε και να δούμε ότι τούτο, αγαπητοί μου, ότι στις αιματηρές μάχες, στις εκρήξεις των οβίδων, στο κροτάλισμα των πολυβόλων, ας μας ακούν οι παλιοί και οι νεότεροι που τα βλέπουν στην τηλεόραση, που σκορπίζουν τον θάνατο, στις κραυγές λοιπόν των πληγωμένων και στην αγωνία για τη ζωή και τον θάνατο, ποιος μπορεί να είναι κριτής και να ελέγξει ποιο είναι σωστό και ποιο είναι λάθος την ώρα εκείνη, και μάλιστα εμείς εκ του ασφαλούς, από τον καναπέ, από το γραφείο μας, από τα πτυχία που είναι κρεμασμένα στους τοίχους. Και ξέρετε, στο φινάλε και από τους μεγάλους καθηγητές μας, οι οποίοι πάντοτε, πάντοτε η πνευματική ηγεσία, η ηγετική θεσμή, αγαπητοί μου, πάντοτε και στην οικονομική κρίση της πατρίδας μας δεν τήρησαν και δεν ήρθαν στο επίπεδο που έπρεπε. Μέσα σε έναν οδοστρωτήρα λοιπόν, ποιος μπορεί να κρίνει τι, οδοστρωτήρα ψευτοπαιδείας και ψευτοκουλτούρας που έχουμε και μας διακρίνει. Ποιος μπορεί να κρίνει το σωστό ή λάθος της θυσίας αυτών. Μπορούμε όμως, γιατί τα ιστορικά γεγονότα, όσο και να θέλουμε τα διαστρέψουμε, ναι, είναι αληθινά. Εμείς λοιπόν μέχρι το 82, όπως ξέρετε, η γιορτή αυτή γινόταν όπως θυμούνται όλοι, ιδιαίτερα οι Καστοριανοί. Και πάντως υπήρξαν χρονιές, για να θυμίσουμε λίγο, που στο Βίτσι συγκεντρώθηκαν και 40 και 50 χιλιάδες κόσμο. Από το 82 και μετά, κύριε Νατσούλη, από το 82 και μετά. Από το 82 και μετά, όχι. Ψηφίστηκε ο νόμος. Ναι. Ψηφίστηκε ένας νόμος και γίνεται επίκληση αυτού του νόμου από τον πατέρα Μητσοτάκη. Ας γίνεται και από οποιονδήποτε. Στο απειρόβλητο είναι μόνο ο Θεός, αγαπητοί μου. Και κανένας άλλος. Κανένας δημοσιογράφος πολύφερνος των αστικών προαστίων με την Ουλμπράιτ, Αλέξη, τι λες και οτιδήποτε, δεν με ενδιαφέρουν αυτά τον απλόν άνθρωπο. Ο λαός, όπως έλεγε το τραγούδι, ανηφορίζει και αγκομαχά, ο λαός ποτάμι. Δεν με ενδιαφέρει τίποτε από όλα αυτά. Και δεν πρέπει να ενδιαφέρει κανέναν η γη, διότι εάν αυτή η πολιτική μας είναι ότερη, το είχα πει και θα το ξαναπώ. Σε κάθε αιώνα, αγαπητοί μου, δύο-τρεις προσωπικότητες ανεβαίνουν το στερέωμα και βλέπουν τη γη από ψηλά. Και παγκόσμια, αν θέλετε. Η Ελλάδα δύο-τρεις πολιτικούς έχει να δείξει. Άντε έναν Κωνσταντίνο Καραμαλή, έναν Ανδρέα Παπανδρέου, έναν Βενιζέλο φυσικά. Με όλα τα λάθη που κάνανε, οι μεγάλοι κάνουν λάθη πολλά. Δεν έχει λοιπόν κανένας το δικαίωμα αυτό. Θα έπρεπε λοιπόν όλη αυτή η πολιτική ηγεσία, αν πίστευε, γιατί και τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι νεότεροι πολιτικοί μας δεν έχουν το ηθικό ανάστημα να οδηγήσουν αυτό το λαό κάπου. Θα έπρεπε λοιπόν να κάνω ένα γκρίζο μνημείο, γκρίζο όπως το λέω, σε μια περίοπτη θέση, με προεξάρχοντα τον Αρχιεπίσκοπο και τον πρόεδρο ή την πρόεδρο της Δημοκρατίας και όλη τη Βουλή των Ελλήνων, και να αποτείω φόρο τιμής σε όλους αυτούς που θυσιάστηκαν για την πατρίδα. Και ας αφήσουμε λοιπόν ο καθένας υπάρχει τις περγαμινές. Υπάρχει ένα πάρκο εθνικής συμφιλίωσης. Μια ιδέα το που είχε λοιπόν και υλοποίηση για να θυμηθούμε και ορισμένα πράγματα, ο αείμνηστος Φίλιππος Πετσάλνικος. Και είχα που μέχρι λοιπόν σήμερα χρηματοδοτείται και λειτουργεί από τη Βουλή των Ελλήνων. Εντάξει. Είχα πει λοιπόν τότε στον αείμνηστο Φίλιππα Πετσάλνικο, ο Θεός χωρέστονε, όταν έκαναν αυτό το πάρκο, επιτρέψτε μου και πάλι το πρώτο πρόσωπο,
να μην γίνουμε και κουραστικός δηλαδή. Είχε δεχτεί σκληρή κριτική. Και τη θυμόμαστε, ναι, γιατί εδώ ήμασταν στην εκπομπή. Ναι, ναι. Τότε ότι... για αυτή την επιλογή, την ιδέα. Είχα πει λοιπόν στον κύριο Πετσάλνικο, είχα πει στον κύριο Πετσάλνικο, μαρτυρισμό Θεός όπως λένε, του λέω: κύριε πρόεδρε, ακούγεται καλά αυτό που πάτε να κάνετε. Όμως, αν θέλετε, επειδή ο τίτλος είναι βαρύγδουπος εθνικής συμφιλίωσης, από τίτλους πάμε καλά, από υλοποίηση είμαστε τα δύσκολα. Βάλτε ως πρόεδρο, αν θέλετε, έναν αξιωματικό, έναν στρατιωτικό, έναν αποστρατεία. Και φυσικά δεν υπονοώ τον εαυτό μου, του λέω. Και το υπόλοιπο προσωπικό διορίστε το εσείς. Ενδιαφέρουσα η πρόταση. Τι πιο ωραίο λοιπόν, να υπάρχει ένας αξιωματικός υποστράτηγος, αντιστράτηγος, ταξίαρχος, ό,τι θέλει, και συνταγματάρχης, δεν είναι συνάδελφος, ένα αποστρατεία κάποιας ηλικίας ή κάποιου επίπεδου που όλοι το έχουμε. Όλοι το έχουμε. Και μετά ας είναι οι άλλοι επιστημονικοί σύμβουλοι, οτιδήποτε κτλ. Δεν πιστεύουν, όπως και τώρα κύριε Νατσούλη, όπως και στην κρίση και στις δύσκολες στιγμές που βιώνει η πατρίδα μας, δεν πιστεύουμε, θυσιάζουμε τα πάντα στον βωμό του προσωπικού μας και του πολιτικού μας ωφέλους. Είναι λειψάσπιδες πολλές φορές και ρυψάσπιδες. Τι στήχησε λοιπόν αυτός ο πόλεμος, ο εμφύλιος αν θέλετε, ο εμφύλιος, διότι αυτός ο πόλεμος, όπως λέει ο Λαζαρίδης, ο σύντροφος Λαζαρίδης, και ο Κύρκος, ευτυχώς σύντροφοι που δεν νικήσαμε, και αυτά να μην τα αμφισβητούν παρακαλώ κανένας, και ας έχουν μισό τείχο πτυχία. Γιατί επενδύουν ακριβώς εκεί. Επενδύουν στα πόσα φόρουμ και στα πόσα ιστιτούτα είναι ο καθένας γραμμένος για να πληρώνεται. Βλέπουμε και από τις πολιτικές αναλύσεις περί κρίσεως και δεν λένε στον λαό τον ελληνικό απλά. Απλά, αγαπητοί μου, όλοι αυτοί οι παρακαθήμενοι στα κανάλια, ότι το θέμα του Αιγαίου και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης είναι διεθνές όπως και το θέμα της Κύπρου. Υπήρχε πιθανότητα να θέλει η Αμερική και η Αγγλία να λυθεί το Κυπριακό και να μην το λύνανε στις 24 ώρες. Σαφώς και όχι. Το τι κάναμε εμείς, να σας πω, το έχουμε ξαναπεί. Οι Καστοριανοί δεν εμερίμνησαν, τουλάχιστον ως αξιαρχία, να παραμείνει εδώ σχηματισμός. Θυμάμαι τότε ένα θαυμάσιο ψήφισμα που είχαμε εκδώσει. Τρομάξαμε να πείσουμε να πάνε στον Αβραμόπουλο κατόπιν εορτής, όσοι πήγαν τελικά. Κάνανε την μια μνηθητεία, ένα στρατό αραχνοήφαντο, κατακαιρματισμό της πατρίδας μας. Ξέρετε, εγώ ρώτησα στρατιωτικό εχθές συζητώντας και του λέω: ξέρεις τι σημαίνει μια μνηθητεία και πόσους υπό τα όπλα στερείται ετησίως ο στρατός μας? Όχι, μου λέει. Είναι ενεργεία και καλό βαθμό έχει. Μεγάλο βαθμό. 20.000 περίπου. 2-3 σώματα στρατού δηλαδή, τα οποία και καταργήθηκαν. Και ας μην πάμε στα παραπέρα. Τι στήχησε λοιπόν αυτός ο πόλεμος? Ναι, να το ξέρουμε. Στήχησε 28.000, 120.000 στρατιωτικούς και πολίτες νεκρούς, 28.000 απαχθέντα παιδιά, τα οποία εφημερατίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο εξωτερικό μαζί με 3.000 αξιωματικούς. Σύμφωνα με το ΚΚΕ για την εκδήλωση που έκαναν την αντίστοιχη, ναι, διασώθηκαν αυτά τα παιδιά. Ναι, ναι, εντάξει, ο καθένας χρησιμοποιεί τις λέξεις. Ναι. Συμμοριόπληκτοι 750.000 και 15 δισεκατομμύρια δραχμές οι ζημιές οι οποίες έγιναν. Επειδή όμως μου είπατε κάτι για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ναι, θα πρέπει να πω. Την οποία ο κύριος Γκρανάτσης στην εκπομπή μας χαρακτήρισε στο Βίτσι αντικομμουνιστική εκδήλωση. Ναι, όχι, όχι. Εμείς, επαναλαμβάνω, δεν το ξέρω τον κύριο Γκρανάτσιο, δεν ξέρω κανένα από τους συνομιλητές σας, ότι στον πόλεμο και στις επιχειρήσεις 46-49, από την πλευρά της πατρίδας μας, αυτής που τώρα μιλάμε, και λέμε πολύφερνα πράγματα, με πολύ στόμφο, και δεν ξέρω και τον εαυτό μου αν θέλετε, ήταν όλοι οι Έλληνες μαζί και απέναντι ήταν μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ήταν και η Ένωση ακόμη Λαϊκής Δημοκρατίας του Σβόλου. Ήτανε με τον Εθνικό Στρατό. Στα 3,5 χρόνια του πολέμου μόνο 9 μήνες υπήρξε ένας δεξιός πολιτικός, ο Τσαλδάρης. Όλοι ήταν κεντρώοι κλπ. Κεντρώοι, ναι, αυτό έχει υποθεί. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, από εκεί και πέρα, δεν θα πρέπει, θα πρέπει να πούμε αυτό που πολύ ωραία λέει η Εκκλησία μας, στόμεν καλός. Δεν μπορεί να επενδύουμε τον 21ο αιώνα με μια Ελλάδα η οποία να οδηγείται αυτοκτονικά μετά την κρίση και την κρίση την οικονομική, η οποία να έχει περάσει 1.000 πράγματα, να οδηγούμεθα σε φιλονικίες και σε διαξυφισμούς. Έτσι. Άρα κύριε Ζαρτζόπουλε, για να πούμε κάτι εμείς, με ποιον τρόπο θα μπορούσαμε να περάσουμε μια εβδομάδα τον Αύγουστο, την εβδομάδα της εκδήλωσης στο Βίτσι, χωρίς φασαρία και φωνές?
Με ποιον τρόπο? Ναι, η δημοκρατία λοιπόν, το είπαμε, η δημοκρατία, κύριε Νατσούλη και αγαπητοί μου, δεν έχει δικαίωμα κανένας να την κάνει κτήμα του, ούτε μαύρος, ούτε κόκκινος, ούτε μπλε, ούτε άσπρος. Η δημοκρατία είναι το ιδεοδέστερο πολίτευμα. Και αν θέλετε, θα απαντήσω εμέσως πλην σαφώς. Το κράτος, το επίσημο κράτος, αυτό που σήμερα υπηρετούμε όλοι, το σωστό ή λανθασμένο κράτος, αυτό που εμείς το κτίσαμε στο φινάλε. Εμείς ψηφίζουμε αυτούς, πέρα από την κριτική μας. Και παραπονούμεθα μετά. Γιατί ξέρετε, μια παρένθεση να το θυμόμαστε, το 2021 είναι μια από τις πρώτες ημερομηνίες της νεότερης ιστορίας μας. Ο Μακεδονικός αγώνας και η Βαλκανική πόλεμη είναι η μεγάλη δεύτερη θριαμβευτική ημερομηνία και θυσία εκατόμβης θυσιών για την νεότερη ιστορία μας. Και τώρα, στα ιστορικά περάσματα της Καστοριάς, εδώ πάνω, είναι η τελευταία. Το κράτος λοιπόν, αγαπητοί μου, αν θέλει, έχει και την δύναμη και την θέληση να εφαρμόσει. Απόδειξη, με τον κορονοϊό. Δεσμεύονται site, οδηγούνται στον εισαγγελέα, αλλά προσέξτε, δεν οδηγούνται στον εισαγγελέα και δεν δεσμεύονται site, παραδείγματος χάρη, αυτών των αναρχικών, τα οποία κυκλοφορούν επίσημα και λένε που θα χτυπήσουν, τι θα κάνουν, που κατηγορούν. Σε αυτούς δεν επεμβαίνει κανείς και κυκλοφορούν επίσημα. Στον κορονοϊό, παράδειγμα λέω, και όχι δεν είναι παράδειγμα, είναι αλήθεια, δεσμεύονται. Πηγαίνουν δικαστήριο. Ενώ αν εγώ, ο αναρχικός, βγάζω ένα σλάκι και αρχίζω και λέω τις ιστορίες μου, με οτιδήποτε υλικό, με οτιδήποτε ανατρεπτικό υλικό, λοιπόν, αυτό δεν δεσμεύεται. Δεν έχει εισαγγελέα να μου πει, έλα μέσα εσύ και, και η οικογένεια και, και η δαιμόνα σου. Άρα λοιπόν το κράτος, όταν θέλει, μπορεί. Και θα παρακαλέσω όπως η ελληνική αστυνομία, η οποία πάντοτε υποδειγματικά και άλλες φορές έχω βγει, γιατί δυστυχώς και αυτοί είναι μόνοι τους, οι αρχηγοί των επιτελείων και του στρατού και της αστυνομίας, για κάποιους λόγους, το είχα πει πολύ σκληρά κάποτε, πίσω από τους πολιτικούς και από την πολιτική με ήττα, έτσι, δεν ανεβάζουν το ηθικό των ανδρών τους. Η ελληνική αστυνομία λοιπόν μπορούσε και τήρησε και τηρεί υποδειγματικά την τάξη. Και εκεί πάνω, εάν έρθει και οι κύριοι που είπαν, μπορούμε λέω, να τηρήσουμε με ενημέρωση και της Αθήνας υποδειγματικά όλη την τάξη. Κανείς δεν είπε ότι μπράβο σε αυτά που γίναν κάποιες φορές. Κάποτε αυτά πρέπει να σταματήσουν σε κάθε βωμό, επαναλαμβάνω, χωρίς χρώμα. Δεν έχει δικαίωμα να μονοπονεί κανείς τη δημοκρατία και να είναι ο εθνοσωτήρας της Ελλάδος, κόκκινος, μαύρος. Αυτό ισχύει και για όλους τους ιδεολόγους, πολιτικούς, κουλτουριάριδες, καθηγητάδες, που τελικά ξέρετε τι είναι. Είναι απόνερα του γαλλικού διαφωτισμού. Το λέω σκληρά, αλλά έτσι είναι. Όλοι αυτά τα μοιράκια, πολλές φορές, και οι θεραπενίδες των Βρυξελών. Άστε. Η Ελλάδα είναι μία. Αν έχουν τα κότσια, να είναι εκεί όλοι. Να έρθουμε σε συνεννόηση. Να μην επιτρέψουμε σε κανέναν. Μπορούμε, το έλεγα και στο τέλος. Άρα λοιπόν, για να απαντήσουμε και στο ερώτημα, μια καλή ιδέα για να μην έχουμε κάθε χρόνο τα ίδια θα ήταν να συναντηθείτε. Θα μπορούσατε να συναντηθείτε μια φορά όλοι μαζί? Ναι, εγώ και στο γραφείο μου ανοιχτό είναι. Εδώ, στο γραφείο μου είναι. Ολονών τα γραφεία είναι ανοιχτά, αλλά. Λοιπόν, ναι, μπορώ να πάω. Προσέξτε, επειδή αυτό το οποίο ρωτάτε. Ναι. Έτσι, καταλαβαίνω τι λέτε, κύριε Νατσούλη. Ναι. Επειδή αυτό το οποίο ρωτάτε ξεφεύγει από τα περιορισμένα περιθώρια και δυνατότητες ενός Προέδρου Παραρτήματος, ναι, πέρα από τον λόγο των οποίων αρθρώνω και τις αλήθειες τις οποίες ο καθένας εκτιμά ότι λέω, θα πρέπει να τεθεί σε επίπεδο Αθήνας. Από εκεί και πέρα, και να τεθεί σε επίπεδο Αθήνας όχι από την πλευρά μόνο της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών, αλλά με ειλικρίνεια, κάτι που δεν έκαναν ποτέ οι πολιτικοί μας όταν ψήφισαν την Εθνική Συμφιλίωση. Γιατί όλα, ορισμένα πράγματα είναι και θέμα timing. Μάλιστα. Δεν είναι έτσι, άντε ξαφνικά, για να λέμε κουβέντες. Παιδιά, εμείς θέλουμε. Εδώ σας λέω τώρα τις εκδηλώσεις, τις οποίες έχει κάνει, παραδείγματος χάρη, το Κομμουνιστικό Κόμμα, έτσι, αυτό τον καιρό όλων. Στις 16, ναι. Ή τις, αν θέλετε, τις αφίσες που έχουν στα γραφεία τους, το Άρη Βελουχιώτη και τα λοιπά, πολιτικοί έγκριτοι που τους ψήφισε ο λαός κάποιων κυβερνώντων κομμάτων. Λοιπόν,
κάνανε εκδηλώσεις στο Γράμμο, διψώσανε μνημεία. Κάνουν... Αυτά όλα λοιπόν μπορούν υπό την αιγίδα της Προέδρου Δημοκρατίας ή του Προέδρου. Μπορεί η Βουλή να αρθεί στο επίπεδο αυτό. Ξέρετε, ο Τούρκος, ο Σελτζούκος, κύριε Νατσούλη, ή αν είχε την ομοιογένεια του ελληνικού λαού, την οποία φρόντισαν από το Σιμίτι και μετά όλοι οι εξυγχρονιστές να καταστρέψουμε με την εισβολή των λαθρομεταναστών, και αν είχε την λεβεντιά και την ανδρεία και την πίστη στις ένοπλες δυνάμεις του, δεν θα περίμενε καμία Μέρκελ και κανέναν Μακρόν. Θα έκανε ένα ντου. Αλλά όταν ο Έλληνας πιλότος φοβούνται να αφήσουν ελεύθερο θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, διότι ο Έλληνας πιλότος τη στιγμή εκείνη που είναι από τους καλύτερους στον κόσμο και η αυτοσύνη μας είναι πολύ καλή και το απέδειξε ο πιλότος του Λίμνος με έναν πολύ απλό έλιγμο. Ο Έλληνας πιλότος στη στιγμή που θα πολεμάει και θα απογειωθεί από τη Λίμνο, ναι, όπως σας το λέω, δεν θα έχει δίπλα του κανένα Μητσοτάκη, καμία Μέρκελ και κανένα... θα έχει δίπλα του τις ψυχές των συναδέλφων του που σκοτώθηκαν στις αερομαχίες του Αιγαίου. Αυτούς θα έχει δίπλα του. Και δεν ελέγχονται, να το ξέρετε, οι πολεμικές εκρήξεις όταν έχουν συνειδησιακό περιεχόμενο. Οικονομικό, ναι. Ας αφήσουμε λοιπόν τις μεγάλες κουβέντες κάποτε, να σκύψουμε το κεφάλι. Θυμάμαι εμένα, Ελληνοαμερικάνο, όταν είμαστε Αμερική. Αν μπορούμε να ελεγχθούμε μόνο, κύριε Τζορτζόπουλε, γιατί έχουμε φύγει ήδη 7 λεπτά, 8 λεπτά από το... Νομίζω όμως, κύριε Νατσούλη, ότι για τις ψυχές αυτών που χάθηκαν, ναι, άξιζε και αξίζει πάρα πολύ. Έτσι. Ναι. Δεν καταστρέφονται λοιπόν, ας το ακούσουμε όλοι, δεν καταστρέφονται οι σάρκες και ας γίνουν χώμα, ναι, έτσι όπως το λέμε, και οι ιερουργείτε στο δυναικές, στο μυστήριο της θυσίας όλων, προσέξτε, των αφανών ηρώων κυρίως. Μάλιστα. Αυτών που έπεσαν σε όλους τους πολέμους στα χαλάσματα, στο όνομα της πατρίδας μας και δεν τους μάθει κανένας. Κύριε Τζορτζόπουλε, σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας για αυτό το θέμα και εσείς αυτή τη βδομάδα. Ευχαριστώ πολύ, εγώ. Καλή σας ημέρα. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.